πληκτρολογώντας σε οποιονδήποτε browser την διεύθυνση www.savewatersports, ο επισκέπτης του site βλέπει την αρχική σελίδα με τον χάρτη της Google και όλες τις σχολές επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ σημειωμένες πάνω σε αυτόν. Κάτω από τον χάρτη, με μπλε χρώμα, υπάρχει μπάρα αναζήτησης με διάφορα φίλτρα, τα οποία όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει για να βρει την επιχείρηση που αναζητεί. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει κατά σειρά μια αναφορά στην αποστολή και τους στόχους της πρωτοβουλίας Safe Water Sports, τα πιο πρόσφατα άρθρα για κάποιο σπορ ή δραστηριότητα στο νερό, οι κατηγορίες που μπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης, λιμεναρχία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής, για να βρει τις τοποθεσίες τους στον κεντρικό χάρτη που είδαμε. Και οι followers του Safe Water Sports στο Facebook. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στο website και από την επιλογή του μενού «Ποιοι είμαστε», ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα «Το όραμά μας», όπου μπορεί να πληροφορηθεί για τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας, που είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, αθλητικές και ψυχαγωγικές, στο νερό και τη θάλασσα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων. Στην ίδια σελίδα γίνεται επίσης αναφορά στο τραγικό δυστύχημα που έγινε το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο και στο οποίο έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο παιδί, ο Μιχαήλ Πασχαλάκης, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή και την αφετηρία της πρωτοβουλίας αυτής. Από την επιλογή του μενού «Σπορ και αναψυχή», ο επισκέπτης μπορεί είτε να δει μερικές χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια για συγκεκριμένα σπορ και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στη θάλασσα και το νερό, όπως για παράδειγμα για το windsurfing, το kitesurfing, την ιστιοπλοεία, τα ελκόμενα σπορ, παραδείγματος χάρη tubes, καναπές, δαχτυλίδια κλπ, το κανό και καγιάκ, τα θαλάσσια μοτοποδήλατα και τα μηχανοκίνητα σκάφη. Σαν παράδειγμα, αν επιλέξουμε το windsurfing, μπορούμε να δούμε αναλυτικά οδηγίες και συμβουλές για το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Στην δεύτερη επιλογή του σπορ και αναψυχή, ο επισκέπτης βλέπει την ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα σπορ και μέσα αναψυχής, για καθένα από τα οποία μπορεί να διαβάσει αναλυτικά όσα προβλέπει σχετική νομοθεσία. Για παράδειγμα, αν κάνουμε κλικ πάνω στην εικόνα του θαλάσσιου σκι, εμφανίζεται η ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει το απόσπασμα της ισχύουσας νομοθεσίας που καθορίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και περιορισμούς επιτρέπεται η διενέργεια του θαλάσσιου σκι. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν όλοι, ότι στο χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή σκάφος πρέπει να επιβαίνουν 2 άτομα, ο χειριστής και 1 ακόμα επιπλέον, με τα καθήκοντα του παρατηρητή. Ο δε χειριστής πρέπει να έχει άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Στο τέλος κάθε σελίδας που αναφέρεται σε κάποιο θαλάσσιο σπορ ή μέσο αναψυχής, υπάρχει ένα link μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης του website μπορεί να κατεβάσει ολόκληρο τον νόμο προκειμένου να ενημερωθεί εκτενέστερα. Από την επιλογή του μενού «Η γνώμη των experts», ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει διάφορα άρθρα και σχόλια αθλητών και ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής. Το τμήμα αυτού του website είναι καθαρά ενημερωτικό και το περιεχόμενό του θα ανανεώνεται σε τακτική βάση. Τα άρθρα εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο προς τα παλαιότερα και για κάθε άρθρο εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του συντάκτη καθώς και το θέμα που αφορά. Σαν παράδειγμα, επιλέγουμε το άρθρο με τίτλο «Water Sports Συμβουλές για την ασφάλειά σας». Στο τέλος της σελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να καταχωρήσει και το δικό του σχόλιο ή να διαβάσει τα σχόλια άλλων επισκεπτών. Από την επιλογή του μενού «Στήριξέ μας», ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Safe Water Sports. Πιο αναλυτικά, στη σελίδα «Θέλω να γίνω εθελοντής» μπορεί να ενημερωθεί για τις δράσεις εθελοντισμού, να εκδηλώσει μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας των ενδιαφέρων του και να έρθει σε επαφή με τους υπεύθυνους από πλευρά Safe Water Sports. Κάτι ανάλογο υπάρχει και στην σελίδα «Θέλω να προσφέρω», που βασικά απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν με το Safe Water Sports και να υποστηρίξουν την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Τέλος, στη σελίδα «Η χορηγή μας» μπορεί ο επισκέπτης να δει τη λίστα των επιχειρήσεων που στήριξαν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες του Safe Water Sports, καθώς και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνεργάζονται με το Safe Water Sports. Από την επιλογή του μενού «Ψηφοφορία», ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τους στόχους της εκστρατείας που σήμερα έχει αναλάβει το Safe Water Sports και στην περίπτωση που συμφωνεί με αυτή να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη υποστήριξή του. Από την επιλογή του μενού «Καιρός», ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την πρόγνωση του καιρού σε όλη την Ελλάδα μέσω γνωστών ελληνικών και ξένων websites που δίνουν μετεωρολογικές προγνώσεις για τον αέρα, τη θάλασσα, τη θερμοκρασία κλπ. Μια πολύ σημαντική λειτουργικότητα του website του Safe Water Sports είναι η δυνατότητα αναζήτησης μιας επιχείρησης με πολλά διαφορετικά κριτήρια. Ξεκινώντας από το χάρτη της πρώτης σελίδας και κάνοντας κλικ σε κάποιο σημείο που μας ενδιαφέρει, παρατηρούμε ότι ο χάρτης εμφανίζει αυτόματα μεγαλύτερη λεπτομέρεια, εστιάζοντας περισσότερο στις περιοχές κοντά στο σημείο που επιλέξαμε. Αυτό μπορεί να γίνει και με την μπάρα του Zoom που υπάρχει στην αριστερή πλευρά του χάρτη. Ας υποθέσουμε για τους λόγους της παρουσίασης ότι ενδιαφερόμαστε να δούμε τις επιχειρήσεις στην περιοχή των Κυκλάδων. Κάνοντας διαδοχικά zoom, βλέπουμε το χάρτη της περιοχής που μας ενδιαφέρει πάνω στον οποίο εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποια από τις επιχειρήσεις, βλέπουμε καταρχήν την επωνυμία της επιχείρησης, την συνολική αξιολόγηση από τους πελάτες της, δηλαδή πόσα αστέρια έχει λάβει μέχρι σήμερα σαν μέσο όρο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα η επιχείρηση έχει 5 στα 5 αστέρια, καθώς και την τοποθεσία παραλία στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση που επιλέξαμε. Κάνοντας κλικ στο «Περισσότερα», εμφανίζεται η ιστοσελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες για την επιχείρηση. Στο πάνω μέρος εμφανίζεται ο χάρτης με την επιχείρηση, καθώς και άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μια ακτίνα γύρω από αυτήν. Μεταβαίνοντας πιο κάτω στη σελίδα, ο επισκέπτης μπορεί να δει τα στοιχεία του κατά τον νόμο υπεύθυνο για την εταιρεία, καθώς και τα στοιχεία των εκπαιδευτών προπονητών που έχει δηλώσει η επιχείρηση. Επίσης, μπορούμε να δούμε την άδεια της επιχείρησης, καθώς και τα πτυχία των προπονητών της. Μπορεί επίσης να διαβάσει τις πληροφορίες που έχει ανεβάσει συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο, πληροφορίες για τα social media, στοιχεία και email επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης, καθώς και την ακριβή τοποθεσία της πάνω στον χάρτη, όπως και την πρόγνωση καιρού σε συνεργασία με το Wind Guru για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για την επιλεγμένη επιχείρηση, ο επισκέπτης μπορεί να καταχωρήσει την αξιολόγησή του αναφορικά με την ασφάλεια, τις υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση, τον εξοπλισμό και την τοποθεσία, βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 5. Επίσης μπορεί, αν επιθυμεί, να καταχωρήσει το σχόλιο του για την επιχείρηση ή να διαβάσει τα σχόλια άλλων επισκεπτών. Αναζήτηση επιχειρήσεων μπορεί εκτός από το χάρτη να γίνει και με βάση μία περιοχή, παραδείγματος χάρη πληκτρολογώντας την λέξη «πάρο» στην μπάρα αναζήτησης, ο χάρτης εμφανίζει αμέσως όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο νησί ή στην περιοχή που επιλέξαμε. Από το σημείο αυτό η διαδικασία είναι όμοια όπως και πριν, δηλαδή επιλέγουμε μία από τις επιχειρήσεις που εμφανίζονται και αυτόματα μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες όπως είδαμε και προηγουμένως. Η αναζήτηση επιχειρήσεων μπορεί να γίνει και με βάση το σπορ ή την δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή, από την μπάρα αναζήτησης επιλέγουμε για παράδειγμα το Windsurf και στον χάρτη αυτόματα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις και μόνο που προσφέρουν το σπορ αυτό. Η επιλογή μιας επιχείρησης γίνεται και πάλι όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Μπορεί να γίνει η αναζήτηση επιχειρήσεων και με βάση την τρέχουσα τοποθεσία, δηλαδή την θέση στην οποία βρισκόμαστε. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν χρησιμοποιούμε ένα κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, μπορούμε από την κεντρική μπάρα αναζήτησης να κάνουμε κλικ πάνω στην ένδειξη με το κόκκινο βέλος και αφού διαλέξουμε ποια είναι η ακτίνα που μας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη 100 χιλιόμετρα, τότε ο χάρτης εμφανίζει αυτόματα τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα αυτή γύρω από την τρέχουσα θέση που βρισκόμαστε.
Πάλι από το σημείο αυτό συνεχίζουμε για να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να βρει μια λιμενική αρχή ή νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, τότε από την αρχική σελίδα επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο, παραδείγματος χάρη νοσοκομείο, και ο χάρτης εμφανίζει αυτόματα όλα τα νοσοκομεία. Στην συνέχεια, με ανάλογο τρόπο όπως και πριν, βρίσκει την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας για το πλησιέστερο ή κάποιο άλλο νοσοκομείο που αναζητά. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τα λιμεναρχεία και για τα κέντρα υγείας. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο επισκέπτης μπορεί μέσω του Safe Water Sports να ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής, αλλά παράλληλα να χρησιμοποιήσει τις online υπηρεσίες που προσφέρει το Safe Water Sports, ώστε να αναζητήσει και να επιλέξει την πιο κατάλληλη για αυτόν επιχείρηση που προσφέρει τις δραστηριότητες αυτές.